Γιορτή της Αναλήψεως η Πέμπτη και σήμερα την τιμητική τους έχουν και οι τσοπάνιδες και οι βλάχοι που γιορτάζουν και τιμούν την ημέρα αυτή με πλούσια δέσματα και πλούσια γλέντια. Η κάμερα του Λεπάντο βρέθηκε στην παλιόδαφνη ναυπάκτου, εκεί που σήμερα εκατοντάδες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έδωσαν το παρόν. Το πρωί τελέστηκε θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία πλήθους πιστών. Ο ενδόξια ληθής ετοιμόντους ουρανούς και δεξιά καρδίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρόπου. Δυνάμειου τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων των Πατέρων Ακιμπιάνης και πάων των Αγίων ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε ένα πλούσιο γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα, άφθονο κρασί και χορό μέχρι τις απογευματινές ώρες. Η παλιόδαφνη βρίσκεται χωμένη μέσα στο πράσινο και στον καθαρό αέρα με τους κατοίκους του χωριού να τονίζουν πως αυτοί είναι και οι πρώτοι που καθιέρωσαν τη γιορτή των βλάχων στην περιοχή. Από νωρίς τα αρνιά είχαν μπει στους σούβλες, ενώ οι γυναίκες του χωριού με περισσή φροντίδα είχαν φροντίσει και είχαν ετοιμάσει πολλά άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Μετά από 25 χρόνια. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου? Πάρα πολύ. Βέβαια, ο κόσμος έχει από τα γύρω χωριά, έχει μαζευτεί όλος και είναι εδώ. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούν οι κάτοικοι, θα λέγαμε, να σας φίξουν και τις σχέσεις τους. Βέβαια, αυτό είναι. Εσάς σας βλέπουμε σαν γυναικείς και τέκνης, όλη η οικογένεια. Εγγόνια, παιδιά, όλοι εδώ. Και εύχεστε σίγουρα να είναι θεσμός αυτό, να ξαναγίνει, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εγώ παλιά θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια, δεν υπήρχε αυτός εδώ τα τραπέζια αυτά. Mm-hmm. Καθόμασταν κάτω από τα δέντρα, παίρναμε δικά μας φαγητά και τρώγαμε. Και τώρα όμως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια είναι εδώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που έχει βοηθήσει πάρα πολύ, εθελοντές. Μια πολλά μπορώ να πω. Η ανάληψη του Κυρίου να μας βοηθήσει όλους, να μας φωτίσει για το καλύτερο του εαυτού μας και της χώρας μας. Πώς βλέπετε τη διοργάνωση εδώ πέρα στην Παλιόδαφνη? Είναι πάρα πολύ καλή. Έγινε βέβαια μετά από προσπάθειες ανθρώπων, τουλάχιστον πριν 2-3 ημερών προσπάθειες, για να αποδοθεί αυτό το σημερινό. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος το αγκάλιασε. Το αγκάλιασε και ο κόσμος το χρειάζεται, είναι απαραίτητο, γιατί δένεται. Δένεται και αυτό σήμερα είναι πολύ απαραίτητο. Έπειτα από 20 και πλέον χρόνια, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Δάφνης διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση αυτή και έχει βάλει σκοπό να την καταστήσει θεσμό, έτσι ώστε κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα, όλοι οι κάτοικοι να γίνονται μια παρέα και να γλεντούν. Να σημειώσουμε πως η όλη διοργάνωση στηρίχθηκε στον εθελοντισμό όλων των κατοίκων που εδώ και μέρες ανέλαβαν να διαμορφώσουν κατάλληλα το χώρο, να καθαρίσουν τον ιερό ναό, να εξασφαλίσουν φαγητό για όλους και να μπορέσουν να διοργανώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την εκδήλωση. Κάτι που το κατάφεραν και με το παραπάνω, αφού όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν τα συγχαρητήριά τους για την επιτυχημένη εκδήλωση. Εδώ φέτος κάναμε κάτι ξεχωριστό εδώ πέρα. Προσπαθήσαμε να πούμε εδώ με την επιτροπή μας, όλοι μαζί, η καινούργια επιτροπή που μπήκε, να κάνουμε κάτι το καλύτερο. Κάναμε μια εκδήλωση, πήραμε φέτος να κάνουμε ψητά, δηλαδή εκκλησία μόνοι μας. Διοργανώσαμε αυτό το, σαν εκκλησία, ας πούμε, όχι σαν σύλλογο, σαν εκκλησία. Εδώ, ναι. Ανταποκρίνεται και ο κόσμος, όλοι. Βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή, ναι, του κόσμου, πατέρα. Ναι. Αυτό θα γίνει θεσμός, με άλλα λόγια. Ναι, έτσι πιστεύετε? Πιστεύω, θα πάω όλα καλά, ας πούμε. Εδώ. Να είστε καλά. Όλα καλά. Και τις ευχές σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι εδώ στην Παλιόδαφνη? Πρώτη φορά και είναι υπέροχα. Το πράσινο είναι θαύμα Θεού και αυτό αντιστοιχεί και στην εκκλησία σας. Εσείς δεν είστε από την... Μένετε χρόνια στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Γαλλία. Ναι. Αυτή την εμπειρία που ζείτε εδώ την έχετε ξαναζήσει στο εξωτερικό? Όχι, πουθενά. Εκτός από την Ελλάδα δεν υπάρχει η Ορθοδοξία πουθενά αλλού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ που γίνεται και το τραπέζι μετά είναι κοινωνία αγάπης. Όλοι μαζί που τρώνε, που χαίρονται, η μουσική. Γίνεται ένα πραγματικό πανηγύρι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι? Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Μείνετε εντυπωσιασμένοι, έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι. Άρα θα σας ξαναδούμε και του χρόνου. Βεβαίως θα έρθω. Πάρα πολύ όμορφα είναι. Και μακάρι να γίνεται και κάθε χρόνο αυτό. Πώς βλέπετε τη διοργάνωση εδώ? Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μας άρεσε. Πάντα να είναι καλά. Και θα σας ξαναδούμε και τον χρόνο δηλαδή. Βεβαίως θα μας ξαναδείτε. Είναι ωραία. Εδώ πάνω στα βουνά, στα πουρνάρια μέσα. Μέσα στη φύση. Θα ξανάρθετε του χρόνου? Βέβαια.
Κάθε χρόνο. Είναι μία. Έχουν έρθει 10 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι πριν από 10 χρόνια. Πώς σας φαίνεται η διοργάνωση? Μία από τις καλύτερες, θυμίζει την παλιά Δάφνη. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, πιστεύετε αυτό το βλέπει? Μπορεί να δείτε κι εσείς. Κοιτάτε γύρω σας για πρώτη φορά τι κόσμος σας έχει έρθει. Είναι κάτι που δεν θα το πίστευε κανείς ότι θα έρθει τέτοιο, τόσο πολλοί κόσμος. Και τις ευχές σας θέλουμε να στείλουμε. Οι ευχές είναι να γίνεται κάθε χρόνο και να έρχεται πιο πολλοί κόσμος. Και να ερχόσαστε κι εσείς τακτικά να κάνετε το ρεπορτάζ. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έγιναν μια παρέα και σε ένα κοινό τραπέζι ευχήθηκαν χρόνια πολλά και ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.